Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φοιτητές, το κέντρο διαμάχης ΣΟΕ Ζαφύρης σας καλωσορίζει και σας ευχαριστεί για τη σημερινή σας παρουσία. Την παρουσία μας σήμερα, την συνάντηση μας σήμερα τιμούν ο πρόεδρος του ομίλου UNICERT, κύριος Νικόλαος Νούλας, καθώς και ο κύριος Κλέος Χαραλάμπος, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Φρεντέρικ της Κύπρου, τους οποίους ιδιαίτερα ευχαριστούμε για τη σημερινή τους παρουσία και την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Η σχολή ΣΟΕ Ζαφύρη ιδρύθηκε λειτουργία από το 1971. Σε 46 χρόνια λειτουργίας της, δραστηριοποιείται με επιτυχία στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, προσφέροντας τις γνώσεις που απαιτεί η αγορά εργασίας. Το δημιουργικό παρελθόν με τους χιλιάδες απόφοιτους της σχολής ΣΟΕ Ζαφύρη, που στελεχώνουν σήμερα διάφορες επιχειρήσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είναι αποτέλεσμα και απόδειξη της συνέπειας και της ποιότητας μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής πορείας που προσαρμόζεται πάντα στις ανάγκες της αγοράς. Από το 2015 εγκαινιάζουμε μια νέα δραστηριότητα με αφορμή τη συνεργασία μας με τον Όμιλο Πιστοποίησης UNICERT, αποκριστικού αντιπροσώπου στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια του Πανεπιστημίου Φρέντερικ της Κύπρου, στην οποία έχουμε την απόκτηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με το σύστημα της εξαποστάσεως διδασκαλίας όσο και τις διαζώσεις. Από το πρώτο καλώς έτος διαπιστώσαμε έντονο το ενδιαφέρον των φοιτητών και των πτυχιούχων της περιοχής μας, πράγμα που βλέπουμε ότι υπήρχε κάποιο κενό στον τομέα αυτόν. Είμαστε βέβαιοι ότι το ενδιαφέρον αυτό θα συνεχιστεί και θα αυξηθεί και σε αυτό θα συμβάλλει η πολυετή σπήρα και η παράδοση της σχολής ΣΟΕ Ζαφύρη, το κύρος του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, με τη διεθνή αναγνώρισή του, καθώς και η διαρκής μέρημνα και κοντά στο φοιτητό που είναι, μέρημνα του Πανεπιστημίου που είναι κοντά στους φοιτητές, για επίλυση των προβλημάτων τους, τυχόν προβλημάτων τους. Στο πλαίσιο αυτής της επιδίωξης, πραγματοποιούμε σήμερα αυτή την συνάντηση, με σκοπό αφενός να έχουμε μια εξουσιακής παρουσία στο Πανεπιστημίο Φρέντερικ, αφετέρου δε να συζητήσουμε και να ακούσουμε απορίες ή προτάσεις από φοιτητές και από κάθε παριστάμενο. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του 4ου Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, κύριο Κωνσταντίνο Τσιλογιάννη, τον πρόεδρο αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέρειας, κύριο Καραβασίλη Φώτη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Ημαρτίας, κύριο Μούρτη Απόστολο, και επίσης σήμερα ανάμεσά μας βρίσκονται και απόφοιτοι μεταπτυχιακών τίτλων, όπως είναι η Κωνσταντινίδου η Χριστίνα, απόφοιτος μεταπτυχιακού τίτλου της Ειδικής Εκπαίδευσης, η οποία έχει πάρει και την αναγνώρισή της από το ΔΟΑΤΑΠ και έχει καταθέσει στους πίνακες, καθώς και η οικονόμη Χρυσούλα, η οποία δεν μπόρεσε σήμερα να παρευρεθεί κοντά μας. Και επίσης και μεταπτυχιακό τίτλο που έχει πάρει η Αργυριάδου η Τάνια, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, το MBA. Παρακαλώ τον πρόεδρο του ομίλου, φορέα επιστοποίησης UNICERT, να πάρει το λόγο, να έρθει στο βήμα. Να σας καλωσορίσω κι εγώ. Να σας ευχαριστήσω όλους που είστε σήμερα εδώ. Συγχαρητήρια βέβαια σε αυτούς που έχουν διοργανώσει αυτή την εκδήλωση, δηλαδή στον κύριο Ζαφύρη και βέβαια στην Εύα που είναι το καινούριο αίμα, και συνήθως το καινούριο αίμα πρέπει να κάνει πάνω από 5 λάθη για να έχει επιτυχίες. Όποιος δεν κάνει λάθη όταν ξεκινάει να παρουσιάζει σημαίνει ότι θα σταματήσει γρήγορα. Να ευχαριστήσω βέβαια τους παράγοντες από τις παραγωγικούς φορείς που βρίσκονται εδώ. Εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα και με πάρα πολλούς φορείς κοινωνικούς ή επαγγελματικούς. Είμαστε εδώ βέβαια να αναφερθούμε σε ένα κομμάτι που ασχολείται με την εκπαίδευση. Μέχρι τώρα μιλάγαμε για την εκπαίδευση, είτε την επαγγελματική, είτε την μεταλλικιακή, είτε την μεταπτυχιακή, και εννοούσαμε ότι είναι μόνο για το δημόσιο. Θα σας πω δύο λόγια για μένα, ο οποίος έχω δουλέψει 20 χρόνια σαν φροντιστής, είμαι μαθηματικός, είμαι λαρισαίος και όλη μου τη ζωή περίμενα να διοριστώ. 20 χρόνια διόριστος. Όταν ήρθε ο διορισμός,
Είχα δύο παιδιά και είχα κουραστεί να περιμένω και αναγκάστηκα να μην πάω στο δημόσιο. Όλα τα παιδιά που έχουν πάρει πτυχίο ή παίρνουν πτυχίο ή θα πάρουν πτυχίο ή θέλουν να πάρουν το προπτυχιακό τους, στόχος τους είναι να μπουν στο δημόσιο είτε να ασχοληθούν με το επάγγελμά τους. Φτάσαμε σε ένα επίπεδο τώρα που όλοι το αναγνωρίζουμε ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό ασχολείται με το επάγγελμά του. Όλοι οι άλλοι αναγκάζονται έχοντας ένα πτυχίο σε ένα κλάδο και να ασχολούνται με άλλο κλάδο. Κάποτε, οι νεότεροι δεν το ξέρουν, όταν πηγαίναμε στο σχολείο, μας λέγανε ότι θα πρέπει να αποφασίσεις να δεις τι κλίση έχεις, ποια είναι η κλίση σου για να πας να σπουδάσεις. Το αποτέλεσμα μέχρι τώρα ήταν ότι κανένας δεν σπούδασε σε αυτό που είχε κλίση. Μόνο η κρίση θα το φτάσει στο σημείο που πρέπει. Δηλαδή, οι προηγούμενες δεκαετίες δεν κατόρθωσε να σπουδάζουν όλοι σύμφωνα με την κλίση τους. Τώρα όμως με την κρίση, και επειδή είναι δύσκολα και ό,τι φαίνεται και τα πανεπιστήμια, η μεγάλη ζήτηση σχολές έχουν φτάσει 19.000 μόρια και 12.000 μόρια το Πολυτεχνείο, το αντίθετο δηλαδή που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, τα δικά μας χρόνια, που λέγαμε ένας ολοκληρωμένος μαθητής είναι αυτός που περνάει στο Πολυτεχνείο. Μετά είπαν ένας ολοκληρωμένος μαθητής είναι αυτός που περνάει στην Ακαδημία. 19.000 μόρια. Δεν ξέρω που θα πάει αυτό, αλλά σας το λέω σαν καθηγητής και σαν φροντιστής. Και το μόνο επάγγελμα που έμεινε να είναι πάρα πολύ ψηλά είναι η ιατρική. Που αυτή τη στιγμή η ιατρική έχει τη μεγαλύτερη ανεργία. Δεν ξέρω γιατί δεν το λένε, αλλά οι περισσότεροι γιατροί ή φεύγουν έξω ή αλλάζουν πόλεις. Κάθε γιατρός που παίρνει την ειδικότητά του και τελειώνει, να ξέρει ότι κάνει έρευνα αγοράς και ψάχνει να βρει σε ποια πόλη δεν έχει ενδοκρινολόγο, δεν έχει παιδίατρο, δεν έχει τέτοια. Και βλέπεις, ξέρω εγώ, στην Αλεξανδρούπολη γιατρό με καταγωγή από το Μεσολόγγι. Ή κριτικό ο οποίος βρίσκεται στα Γιάννενα. Αυτά τα λέω για το λόγο ότι η ιδιωτική εκπαίδευση όπως γίνεται και θα γίνει αναγκαστικά θα προσπαθήσει να εξομαλύνει λίγο αυτή τη στρέβλωση και τα νεότερα παιδιά, οι νεότεροι αυτοί που δίνουν εξετάσεις, τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις δεν δίνουν καμία σημασία στο αν η σχολή τους είναι καλή, αν έχει επαγγελματική αποκατάσταση, γιατί και αυτό που λέγαμε με τις στρατιωτικές σχολές την προηγούμενη πενταετία άρχισε και αυτό να πέφτει. Δηλαδή δεν δηλώνουν όπως δηλώνανε τις στρατιωτικές και τις αστυνομικές σχολές που είχε μόνο η δουλειά. Είναι αυτό που λέμε οι απόφοιτοι πλέον των λυκείων το ρίξανε και αυτοί στην τρέλα. Δηλαδή σπουδάζουν ή θέλουν να σπουδάσουν ή πάνε στο εξωτερικό ή εξ αποστάσεως αυτό που θέλουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ορθό. Καλά κάνουν δηλαδή. Αυτά λίγο για την εκπαίδευση. Τώρα θα σας πω δύο λόγια για την εταιρεία μας. Ο Όμιλος Εκπαίδευσης και Επιστοποίησης Ευρωπρόοδος UNICEF λειτουργεί από το 1993. Λειτουργώντας πρώτα σαν κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, έχει δημιουργήσει η ΕΚ, όπως έχει στην Πελοπόννησο το ΙΕΚ Ευρωπρόοδος, και έχει φτιάξει και τη UNICEF που είναι φορέας πιστοποίησης. Οι πιστοποιήσεις στις άλλες χώρες έρχονται μετά τα πτυχία. Και σε εμάς οι πιστοποιήσεις είναι για πτυχιούχους. Θα σας πω ένα παράδειγμα που δεν το ξέρει κανείς. Για να δουλέψει κάποιος στο ΚΤΕΑ, ο μηχανολόγος, πρέπει να πάρει μια βεβαίωση, μια πιστοποίηση από το ΤΕΙ Αθηνών. Δηλαδή παρακολουθεί ένα σεμινάριο και παίρνει την πιστοποίηση για να δουλέψει σε ΚΤΕΑ. Ένας μηχανολόγος για να έχει, να εκπροσωπεί με άδεια σε κάποιο συνεργείο αυτοκινήτων και να βάζει το υγραέριο, έχει πιστοποίηση από το ΤΕΙ, είτε από το, πώς το λένε, το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης, είτε από το ΤΕΙ Αθηνών πάλι. Αυτές οι πιστοποιήσεις, για να γίνεις ψυκτικός, για να αλλάζεις το φρέο κλπ, πρέπει να έχεις πιστοποίηση, εκπαίδευση και πιστοποίηση. Αυτοί που είναι κοντά σε αυτά τα επαγγέλματα τα ξέρουν όλοι.
όπως είναι οι ηλεκτροσυγκολητές, όπως είναι τώρα το φυσικό αέριο αυτοκινήτων. Αυτή τη στιγμή ανοίγει μια άλλη καινούργια πιστοποίηση που είναι σε θέση να παρουσιάσει η UNICEF με το ΤΕΙ Αθηνών για το φυσικό αέριο αυτοκινήτων, για όλους τους μηχανολόγους και για όλα τα συνεργεία της Ελλάδος. Και είναι αποκλειστικότητα αυτό της UNICEF. Σας τα λέω έτσι από την αρχή για να σας σοκάρω, για το λόγο ότι θα σας πω και το τελευταίο. Κάποιος που έχει τελειώσει αγγλική φιλολογία και θέλει να πάει να δουλέψει στα summer school στην Αγγλία, ξέρετε ότι δεν έχει δικαίωμα. Ενώ κάποιος που πήρε proficiency από το PTE, από το Edexcel, από το Cambridge κλπ. Και έχει τελειώσει το σεμινάριο και την πιστοποίηση του Delta ή το BA, μπορεί να πάει να δουλέψει στα summer school τα αγγλικά. Δηλαδή οι πιστοποιήσεις στην Αγγλία έχουν μεγαλύτερη αξία από το αρχικό πτυχίο της αγγλικής φιλολογίας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θέλω να πάνε τα παιδιά να δουλέψουν και χθες που ήμασταν στη Θεσσαλονίκη στο MENT, ήρθε μια καθηγήτρια πανεπιστημίου η οποία κάνει μάθημα στην αγγλική φιλολογία στη Θεσσαλονίκη και λέει ότι πήγε με διδακτορικό, και αυτό το βεβαιώνω με όλη τη σοβαρότητα, πήγε να δουλέψει σε summer school και δεν τη δέχτηκαν. Και δούλευε κάποιος εκεί με proficiency, απλώς είχε το Delta. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπαίνουμε σε μια άλλη κατηγορία πλέον και στην Ελλάδα, τις πιστοποίησεις, τα certification. Όλοι στην Αγγλία οι απόφοιτοι πανεπιστημίων ή μεταπτυχιακών, όταν δουλεύουν στα τρένα, έχουν κάνει ένα σεμινάριο τουλάχιστον εξαμήνου και πιστοποίηση που να έχει τα λογισμικά των τρένων. Άρα λέω αυτό με τα τρένα, γιατί είναι με τα μετρό κλπ. Άρα μιλάμε, όλοι πρέπει να έχουμε μία πιστοποίηση. Και η UNICEF αυτή τη στιγμή λειτουργεί τα τελευταία χρόνια και προσπαθεί να ηγηθεί της αγοράς. Ασχολείται και πιστοποιεί με αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα. Από αγγλικά έως μεταπτυχιακά και φυσικά από περιγράμματα επαγγελματικά, 50 περίπου, που είναι από πιστοποίηση πληροφορικής, βασικές δεξιότητες που είναι το απλό, δίκτυα, security κλπ, έως τεχνίτες τροφίμων ποτών, αναγνωρισμένα κατά ΕΣΥΔ, και σημαίνει ότι μπορεί να δουλέψει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ένα παράδειγμα που μπορώ να σας πω για τις βασικές δεξιότητες στην πληροφορική, γιατί δουλεύουμε 20 χρόνια τώρα αυτό το πράγμα. Τα πτυχία που πήραν όλοι την πιστοποίηση, το λεγόμενο CDL, και έχει την αναγνώριση του ΕΟΠΕΠ, δηλαδή του Υπουργείου Παιδείας, μπορεί κάποιος, και κάποιος, ο Σκανδαλίδης συγκεκριμένα, είχε πει ότι όποιος έχει το CDL παίρνει μόρια στο δημόσιο. Και την πιστοποίηση αυτή τη δίνει το Υπουργείο Παιδείας, ο ΕΟΠΕΠ. Αυτό το πτυχίο δεν ισχύει στο εξωτερικό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το πτυχίο μπορεί να πάρει πιστοποίηση κατά ΕΣΥΔ. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι το ΕΣΥΔ, είναι το 17024. Είναι ένα οβάλ σηματάκι που γράφει κάτι καλλιτεχνικά έψιλον, που έχουν τα ψυγεία. Δηλαδή, ό,τι είναι πιστοποιημένο κατά ΕΣΥΔ μπορεί να γίνει εξαγωγή σε αντικείμενα αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Και τώρα άρχισαν και δίνουν πτυχία κατά ΕΣΥΔ. Για το λόγο ότι τα πανεπιστήμια της Κύπρου, αν έχεις ένα πτυχίο βασικές δεξιότητες ή δίκτυα κατά ΕΣΥΔ και το έχεις στο μάθημα στο πανεπιστήμιο, το αναγνωρίζει άμεσα. Όπως και η Ιταλία. Δηλαδή, ο δρόμος που πήρε η εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια ήταν τόσο στρεβλός που δεν ξέρω αν όλοι έπρεπε να σπουδάσουμε αυτό που σπουδάσαμε ή να κουραστούμε τόσο που κουράστηκαν τα παιδιά που κουράζονται, για το λόγο ότι κάποιος μπαίνει στο Πολυτεχνείο πριν 5 χρόνια, δεν το τέλειωσε ακόμα με 19.200 και αυτός που μπαίνει φέτος μπαίνει με 16.100 ή στην αρχιτεκτονική με 19.800 πέρυσι και ο τελευταίος με 11.200 στη Ξάνθη. Τώρα ποιος είναι ο καλός και ποια είναι η αξιολόγηση και τι θα γίνει με αυτό το θέμα, ο Θεός και η ψυχή μας. Βέβαια,
η ιδιωτική εκπαίδευση νομίζω ότι έχει φτάσει στο κατόφλι. Είτε αυτή η κυβέρνηση είτε η επόμενη θα ανακοινώσει την εισαγωγή των ιδιωτικών πανεπιστημίων, που πιστεύω ότι είναι υγεία, απλώς φωνάζουν όλοι και προχθές ο Υπουργός Παιδείας σε μια συνάντηση είπε ότι τα δίδακτρα για τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά, θα είναι πάρα πολύ ακριβά. Βέβαια τον άνθρωπο τον εξηγήσαμε ότι ο Αμερικάνος, ένας απλός Αμερικάνος για να σπουδάσει ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική είναι 30.000 δολάρια το χρόνο. Για τον Αμερικάνο, δηλαδή σε κάθε, εκτός από τα πανεπιστήμια που πάνε, που είναι αυτά τα δημοτικά των πολιτιών που πάνε οι μαύροι, οι νέγροι, όλα τα άλλα πανεπιστήμια έχουν δίδακτρα. Το Berkeley, ας πούμε, έχει 65.000 δολάρια. Να μην πάω σε μεγάλα, πιο μεγάλα πανεπιστήμια. Για τους Αμερικάνους. Και έχουν μία έκπτωση για τους ξένους. Αν μιλήσουμε με κάποιους αυτούς που ασχολούνται με τα πανεπιστήμια στο Υπουργείο Παιδείας, νομίζουν ότι δίδακτρα έχουν μόνο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν ξέρουν καν. Ένα πάλι άλλο πράγμα θα σας πω για το Υπουργείο. Είχε πει ότι τα εξαποστάσεως μεταπτυχιακά δεν αναγνωρίζονται πέρυσι και θα πρέπει να καταργηθούν, οφείλει συγκεκριμένα. Και συναντηθήκαμε στο Υπουργείο με το Ροδόπουλο που έχει την ΑΚΜΗ και λοιπά, όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το πράγμα, και είδα ότι οι σχολάρχες οι μεγάλοι χαμογελάγανε. Εμείς πήγαμε φοβισμένοι, λέμε θα καταργήσει τα μεταπτυχιακά εξαποστάσεως, άρα θα χάσουμε τη δουλειά μας, άρα θα χάσουμε έναν όγκο δουλειάς. Τελικά τι ήθελε? Δεν ήξερε ότι αν καταργήσει τα εξαποστάσεως δεν μπορούσε να πει ότι καταργούνται μόνο αυτά του κράτους, του ελληνικού, ή τα ξένα της Κύπρου ή τα ξένα της Ιταλίας, για το λόγο ότι το ανοιχτό πανεπιστήμιο είναι εξαποστάσεως και ο νόμος είναι ίδιος. Και ανακοίνωσε την κατάργηση, δηλαδή έμεσα, ότι θα καταργήσει το ανοιχτό πανεπιστήμιο. Φύγαμε λέγοντας ότι θα προσπαθήσει να πει, που δεν μπορούσε να το πει, γιατί μπερδεύτηκε τόσο πολύ μετά, ότι τα εξαποστάσεως από άλλα κράτη απαγορεύονται, ενώ τα δικά μας που είναι από το ανοιχτό πανεπιστήμιο, που είναι εξαποστάσεως βασικά, τα επιτρέπονται. Άρα είναι σίγουρο ότι από εδώ και πέρα όλα τα μεταπτυχιακά και προπτυχιακά εξαποστάσεως, τα οποία είναι ίδια με το ανοιχτό πανεπιστήμιο, θα λειτουργούν στην Ελλάδα, είτε το θέλει οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν μπορούν να καταργηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, που θα σας πω μετά για το Πανεπιστήμιο, έχει ανακοινώσει φέτος την αναγνώριση από το ΑΤΑΠ το εξαποστάσεως προπτυχιακό. Δηλαδή κάποιος που εργάζεται ή θέλει να πάρει ένα πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων μπορεί να παρακολουθεί εξαποστάσεως και να πάρει το πρώτο πτυχίο. Μια έρευνα που κάναμε είναι ότι οι τράπεζες, πάλι των τραπεζών, το 35% δεν έχει πρώτο πτυχίο. Δηλαδή είναι υπάλληλοι στις τράπεζες και δεν έχουν πάρει το πρώτο πτυχίο. Άρα για αυτούς είναι ένα target group το οποίο μπορεί να κάνει εξαποστάσεως αναγνωρισμένο από το ΔΑΤΑΠ στη διοίκηση επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο το διοίκηση επιχειρήσεων. Αυτό που έχει το ανοιχτό πανεπιστήμιο είναι και το ISOL της Αγγλικής Φιλολογίας. Θα δούμε αν μπορέσουμε και στην πληροφορική να περάσουμε προπτυχιακά, που αυτό είναι στο σχεδιασμό του Πανεπιστημίου, για να προωθήσουμε τα προπτυχιακά εξαποστάσεως. Τώρα θα έρθω να σας μιλήσω για τη UNICEF και το Frederick. Ο όμιλος UNICEF έκανε πριν 2 χρόνια μία συνάντηση με τον πρόεδρο του Frederick, τον Φρεντερίκο, ο οποίος είναι 80 τόσο χρονών, και έδωσε στο πανεπιστήμιο το όνομά του. Βέβαια δεν το έδωσε τυχαία το όνομα, απλώς είναι ένα εκπαιδευτήριο 60 χρόνων που ξεκίνησε σαν τεχνικές σχολές, μετά έγινε η ΕΚ τεχνικών σχολών, μετά έγινε κολέγιο και μετά πανεπιστήμιο. Είναι ένα από τα πιο παλιά 60 χρόνια το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Είναι το πανεπιστήμιο που έχει εργαστήρια
των σχολών του Πολυτεχνείου, για το λόγο ότι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει, είτε από την Ευρώπη είτε από οποιοδήποτε άλλο κράτος, όταν δεν ασχολείται με τα πολυτεχνία. Γιατί τα πολυτεχνία έχουν ακριβά εργαστήρια. Το Φρέντερικ είναι το μόνο πανεπιστήμιο στην Κύπρο που είναι συμφερόντων Κυπρίων, δηλαδή του Φρέντερικ. Είναι το μόνο που έχει ιδιόκτητα εργαστήρια για τα πολυτεχνία και για τη φαρμακευτική. Και θεωρείται ότι είναι ένα από τα αξιόπιστα και από τα πιο παλιά πανεπιστήμια στην Κύπρο. Συμφωνήσαμε να εκπροσωπούμε στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια το Πανεπιστήμιο και η πορεία έδειξε ότι είχαμε πάρα πολύ δίκιο, για το λόγο ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο 1.500 φοιτητών από την Ελλάδα. Έχουμε βγάλει φοιτητές οι οποίοι έχουν πάρει τα μεταπτυχιακά τους, ορκίστηκαν, καταθέσαν τα χαρτιά τους και μπήκανε στην επιτηρίδα, στην ειδική αγωγή και στον πίνακα αναπληρωτών με επιπλέον μοριοδότηση. Υπάρχουν και κάποιες κοπέλες από εδώ από εσάς, από τη Βέρεια. Πώς τη λένε, δεν είναι. Είναι, όχι. Ναι, ναι, η οποία τελείωσε με άριστα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι κάπου, ναι, δεν ξέρω ποια είναι. Χριστίνα που, ναι, ναι. Α, εκεί, ναι. Είναι και η οικονόμη η Χρυσούρα, η οποία τελικά είναι εκτός εταιρείας στην Αθήνα. Την είχα δει να ορκίζεται εκεί στην Κύπρο. Αυτό για μας που ασχολούμαστε με το Πανεπιστήμιο, αυτό είναι η επιβράβευση που εκεί ήμασταν και χτες στο ΜΕΤ στη Θεσσαλονίκη και είχε πάρα πολύ κόσμο κλπ. Συγχαρητήρια. Αυτή είναι η απόδειξη σε αυτούς που θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως, αν είναι αναγνωρισμένα, για το λόγο ότι αυτό ακούγεται. Αναγνωρίζονται, παίρνουν το ΑΤΑΠ. Μπορώ να πω στις λίστες των αναπληρωτών ή των ειδικής αγωγής. Το να το λες, εντάξει, μπορεί να είναι πιστευτό, μπορεί να μην είναι. Όταν όμως υπάρχουν φοιτητές μας που έχουν πάρει αυτή την αναγνώριση και έχουν καταθέσει και μπαίνουν σε λίστες νωρίς, για το λόγο ότι σας είπα προηγουμένως ότι ήμουν αναπληρωτής, δηλαδή αναπληρωτής, ήμουνα υποψήφιος για αναπληρωτής 20 χρόνια. Σαν μαθηματικός, δηλαδή η πτηρίδα είχε φτάσει 22.000. Η μεγαλύτερη, το ξέρω. Και επειδή η γυναίκα μου είναι καθηγήτρια Αγγλικών, είναι συνάδελφος με μια κοπέλα που είναι 29 χρονών και η γυναίκα μου είναι 52. Δηλαδή τα πράγματα έχουν καλυτερεύσει λίγο με την έννοια των μεταπτυχιακών. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το μεταπτυχιακό είναι σαν πτυχίο. Ένα απλό πτυχίο από οποιαδήποτε σχολή μπορεί με ένα μεταπτυχιακό να μεταλλαχθεί, να πάρει αξία, να δημιουργήσει ένα άλλο δρόμο, επαγγελματικό δρόμο. Και αυτό γινόταν πάντα σε όλο τον κόσμο, εκτός από την Ελλάδα. Βέβαια, στο εξωτερικό παλιά όταν πήγαινες και έλεγες ότι εγώ τέλειωσα μαθηματικό και θέλω να κάνω μεταπτυχιακό, ενώ στην Ελλάδα σου λέγανε ότι θα πας, εγώ τέλειωσα μαθηματικό στα Γιάννενα, όταν πήγαινα να κάνω μεταπτυχιακό μου λέγανε θα κάνεις εφαρμοσμένα μαθηματικά, θα κάνεις λίγο πληροφορική κλπ. Τελικά το μεταπτυχιακό που έκανα στο εξωτερικό είναι κυβερνητική. Engineer κυβερνέτικα. Λοιπόν, άλλο πράγμα δεν το ξέραν. Ο συγχωρημένος ο πατέρας μου όταν ήρθε με αυτό το μεταπτυχιακό μου λέει τζάμπα χρόνος πήγε, τα φάγαμε όλα για πλάκα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι όλα τα νέα παιδιά που είναι τώρα μπορούν να κάνουν οτιδήποτε από οποιαδήποτε σχολή, έστω και από τη θεολογία. Το λέω αυτό με τη θεολογία γιατί θα σας πω επί του Υπουργού του Ευθυμίου. Θυμάστε που γινόταν, μπαίνανε στην επιτηρίδα πληροφορική με 400 ώρες πληροφορικής. Είχαν διοριστεί στην επιτηρίδα για πληροφορική πολλοί φιλόλογοι και κάποιοι δε θεολόγοι. Αυτό, εντάξει, το λέμε τώρα και λέμε είναι δυνατόν. Και όμως, να σας πω και το άλλο, ότι η υπεύθυνη πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας του πρώτου στοιχείο είναι φιλοσοφική Αθηνών. Δηλαδή τα πράγματα έχουν αλλάξει, προχωράνε.
Γι' αυτό εγώ σας, δεν σας λέω ειδικά πράγματα για το Πανεπιστήμιο και για τις, για τις σχολές που έχει. Έχει πάρα πολλά μεταπτυχιακά, οι διαζώσεις, έχει πάρα πολλά εξ αποστάσεως. Είναι ένα αξιόπιστο πανεπιστήμιο και νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν τουλάχιστον το πρώτο πτυχίο. Είτε είναι σε κάποιο επαγγελματικό χώρο, είτε δεν είναι. Να φανταστείτε ότι οι Ολλανδοί, το μεγαλύτερο ποσοστό των εγγραφών στα πανεπιστήμια, τα οποία είναι εξ αποστάσεως μέσα στην Ολλανδία, είναι πάνω από 50 χρόνων. Είναι, δηλαδή έχουν ένα... Ξέρω εγώ, κάποιος θέλει να τέλειωσε κάτι και θέλει να γίνει μετά αρχιτέκτονος, θέλει να τελειώσει αρχιτεκτονική. Λοιπόν, ο κύριος Χαραλάμπους ο κλέρχος θα σας κάνει παρουσίαση των μεταπτυχιακών και των προπτυχιακών. Εγώ αυτά που ήθελα να σας πω, σας τα είπα, δηλαδή σε γενικές γραμμές. Θέλω να δημιουργήσω ένα κλίμα με την έννοια ότι δεν πρέπει να ευλογούμε τα γένια μας και να λέμε ότι πουλάμε, δηλαδή καλούμε τον κόσμο και τους λέμε να κάνουν ένα μεταπτυχιακό γιατί εμείς θέλουμε να βγάλουμε λεφτά. Νομίζω ότι και εμείς θα βγάλουμε λεφτά, αλλά είναι ανάγκη όλων να παίρνουν ένα μεταπτυχιακό. Η επιλογή να είναι καθαρή, με την έννοια ότι όποιος επιλέγει να κάνει ένα μεταπτυχιακό πρέπει να επιλέγει ακριβώς το αντικείμενο. Αυτό που θέλει, όχι αυτό που έχει, που περνάει τέλος πάντων. Ή είναι εύκολο να το κάνει στο Αριστοτέλειο, γιατί λέει έχει τρία μεταπτυχιακά που είναι έχουν κλείσει και υπάρχουν και άλλα τρία τα οποία δέχονται κόσμο και λες μια που πέρασα δεν μπαίνω σε ένα μεταπτυχιακό από αυτό που έμεινε. Και αυτό που ήθελα να πω ακόμα μια φορά είναι να ευχαριστήσω Φώτη το Ζαφύρι και την Εύα βέβαια, για τη δουλειά που κάνει στη Βέρεια. Βέβαια η Βέρεια είχε πάντα επίπεδο σαν πόλη, και αυτό το ξέρετε όλοι οι Βεριώτες και το λέτε. Στην Ημαθία για να μην τον αδικεί. Στην Ημαθία, ναι. Ναι. Και είναι το αντίθετο με εμάς τους Λαρισαίους, που δεν μας εκτιμά κανένας. Ναι, για την γλώσσα, ναι. Ενώ εσείς στη Βέρεια όντως έχετε ένα... Έχουμε πάρα πολλού. Ευτυχώς δεν είμαι βλάχος. Λοιπόν, το μεταπτυχιακό για τους δικηγόρους, έχουμε μεταπτυχιακά με τους δικηγόρους και αυτό που για τους δικηγόρους θα ξεμπλοκάρει λίγο το θέμα είναι το ναυτιλιακό δίκαιο. Οι ναυτιλιακές σπουδές σήμερα στην Ελλάδα, βέβαια εμείς συνεργαζόμαστε και με το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ή το εξεταδικαστικό συμβιβασμό. Ναι, ναι, και θα περπατήσει πάρα πολύ. Η πλατφόρμα που χρησιμοποιεί η UNICEF είναι η πλατφόρμα που λειτουργεί και το μεταπτυχιακό ναυτιλιακό του Πανεπιστημίου Πειραιά. Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά είναι μια εταιρεία η οποία έχει πάρα πολλά πράγματα, έχει πάρα πολλές πιστοποίησεις. Μερικές φορές όταν βγαίνουν τα παιδιά να πούνε τι έχουμε, τι προϊόντα έχουμε, πρέπει αυτοί που τα παρουσιάζουν να κάθονται μία-δύο ώρες να λένε τι έχουμε. Δηλαδή είναι προτιμότερο να τα διαβάσετε, θα πάρετε όλοι ένα πολυσέλιδο που γράφει τα πάντα, από τα ειδικά αγγλικά μέχρι τι να σας πω, τίποτε. Ό,τι θέλει ο καθένας παίρνει μια πιστοποίηση, η οποία είναι αναγνωρισμένη. Επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το λόγο ότι όντως είναι νέα παιδιά, όλοι, οι περισσότεροι, για το ενδιαφέρον των μεταπτυχιακών και για το ενδιαφέρον των σπουδών. Υπάρχει κρίση όντως, υπάρχει πρόβλημα στο να κάνεις ένα μεταπτυχιακό γιατί έχει κόστος, αλλά αυτό που δεν πρέπει να σταματήσει σε αυτή τη χώρα είναι η εκπαίδευση. Και νομίζω ότι συμβάλλουμε και εμείς λίγο, ενημερώνοντας τον κόσμο και ενημερώνοντας βέβαια και τους ανθρώπους, τις σχολές, όπως είναι του κυρίου Ζαφύρη, ο οποίος μας εκπροσωπεί πάρα πολύ καλά στην Βέρεια, και οι εξετάσεις και οι γραπτές εξετάσεις που γίνονται από τα μεταπτυχιακά και από τα προπτυχιακά θα γίνονται στην πόλη. Άρα το κόστος νομίζω ότι μετριάζει. Ένα άλλο που λέει κάποιος να σπουδάσει στο εξωτερικό, βέβαια, είναι η γλώσσα.
το να σπουδάσει κάποιος στην Ελλάδα στο Πολυτεχνείο ηλεκτρολόγων, ο μέσος όρος είναι 7 χρόνια. Επειδή έχω ένα γιο ο οποίος είναι στο 8ο έτος, μετάνιωσα που δεν τον έστειλα στην Κύπρο. Τώρα θα δούλευε τουλάχιστον 3 χρόνια. Για το λόγο ότι τα πανεπιστήμια στην Κύπρο έχουν το σύστημα του λυκείου. Πηγαίνουν το πρωί κανονικά όπως πάνε στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο. Έχουν το ορολόγιο πρόγραμμα που έχει το λύκειο, έχουν τα μαθήματα, έχουν τα διαλύματα και παρακολουθούν ακριβώς όπως το λύκειο. Θα σας πω βέβαια κάτι που ακούγεται στην Κύπρο από τους φοιτητές, τους Κυπρίους, ότι λέει φεύγω από την Κύπρο και πάω να σπουδάσω στη Θεσσαλονίκη για να ζήσω σαν φοιτητής. Γιατί ξέρουν ότι στη Θεσσαλονίκη δεν θα έχουν υποχρεωτικές ώρες και είναι μία μόδα αυτή των Κυπρίων. Βέβαια αυτό ακούγεται περίεργο, αλλά εμείς που ασχολιόμαστε με την Κύπρο κλπ. Και το επιβεβαιώνουμε συνέχεια, γίνεται. Όχι ότι είναι δύσκολο, πώς. Ναι. Όχι ότι είναι δύσκολα στην Κύπρο και είναι εύκολα στην Ελλάδα, απλώς στην Ελλάδα χάνουν όλοι οι φοιτητές τα 2 πρώτα χρόνια. Και όταν οι σχολές είναι δύσκολες, εγώ βέβαια σαν μαθηματικός σας λέω ότι όποιος αφήσει το πολυτεχνείο και δεν δώσει τα μαθηματικά να λύσει κλπ. Τα πρώτα 2 χρόνια θα ξεχάσει και αυτά που ήξερε όταν πέρασε το πανεπιστήμιο. Το 60% των φοιτητών που αφήνουν ανάλυση 2, απειροσφυγικό κλπ. Στο τέλος του πτυχίου, δηλαδή αυτά που δώσαν για να μπουν στο πανεπιστήμιο, που διδαχτήκανε στο λύκειο, μπορεί να αφήσουν και το πανεπιστήμιο. Δηλαδή μπορεί να τους ξεβγάλει το μαθηματικό Ιωαννίνων τελειώνει το 60%. Δηλαδή στο μαθηματικό Ιωαννίνων τώρα τελειώνει, παίρνει πτυχίο το 60% των εισακταίων. Άρα έχουμε τέτοια προβλήματα για το λόγο ότι είναι χαλαρό το σύστημα. Θα αλλάξει, αλλάζει σιγά σιγά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ. Θα είμαι εδώ για ερωτήσεις. Και αυτό που θέλω να ανακοινώσω εγώ εδώ είναι ότι για τα μεταπτυχιακά, για αυτούς που είναι εδώ και θέλουν να κάνουν εγγραφή, θα γίνει μια ειδική έκπτωση, και για τα προπτυχιακά, για αυτούς που είναι εδώ και θέλουν να εγγραφούν σήμερα, θα υπάρχει και εκεί μια έκπτωση σοβαρή. Ευχαριστώ πολύ. Να παρακαλέσω τον Κλέαρχο Χαραλάβους, αφού φτιάξει λίγο τη γλώσσα του για να μπορείτε να καταλάβετε, να μιλήσει λίγο ελληνικά, να κάνει... Κυπριακά ή ελληνικά να μιλήσω, Αν μιλάω τα κυπριακά, τα 50% δεν θα το καταλάβετε, να προσπαθήσω να μιλήσω την ελληνική. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι ο Κλέαρχος Χαραλάμπους, είμαι ο διευθυντής του Πανεπιστημίου της Ελλάδος, του Πανεπιστημίου Φρέτερ και αντιπροσωπώ το Πανεπιστημίο στην Αθήνα. Μονάχα την Ελλάδα γενικότερα. Να δούμε ένα μικρό φιλμάκι όσον αφορά το Πανεπιστήμιο και τις διάφορες σχολές που προσφέρουμε. Τα φώτα εδώ μπορούμε να χαμηλώσουμε. Βλέπετε κανονικά. Δεν υπάρχουν όλα φραγμίστερα. Σκέψου, μονάχα ορίζουν χρόνοι. Κορυφές που θα ανέβεις και μετά άλλες κορυφές και άλλες που θα έρθουν. Ιστορία σου και γύρω σου, κοντά σου, δίπλα σου, μαζί σου οι κατάλληλοι άνθρωποι σε κάθε σου βήμα μέχρι να ανοίξεις φτερά και να κάνεις το όνειρό σου ζωή. Μπορείς, γιατί και το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ από ένα όνειρο ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια και συνεχίζει. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ ανοίγει ορίζοντες. Καλώς ήρθατε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Με μακρά και πετυχημένη ιστορία που ξεπερνά τον μισό αιώνα ως εκπαιδευτικός οργανισμός, το 2007 αποκτά μετά από αυστηρή αξιολόγηση την προσωρινή άδεια λειτουργίας και το 2012 την τελική άδεια από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Κυβέρνησης. Είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, που λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό.
5 σχολές και 14 τμήματα προσφέρουν πάνω από 80 προγράμματα σπουδών σε επίπεδο πτυχίου, μάστερ και διδακτορικού, με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση και κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Φρέντερικ περιέχουν αφενός τις κλασικές και καταξιωμένες διαχρονικά γνώσεις σε κάθε κλάδο, αλλά αφετέρου ενσωματώνουν όλες τις σύγχρονες τάσεις των επιστημών και των τεχνών. Ταυτόχρονα ανταποκρίνονται διαρκώς στις απαιτήσεις της σύγχρονης και μεταβαλλόμενης κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας. Πρωτοπόρο στη μηχανική, διαθέτει την μεγαλύτερη πολυτεχνική σχολή στην Κύπρο με όλους τους κλασικούς κλάδους της μηχανικής επιστήμης. Ειδικά στους τομείς ενέργειας και φυσικού αερίου, το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ πρωταγωνίστησε στον σχεδιασμό και την προσφορά εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών. Η Σχολή Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει, μεταξύ άλλων, τα μόνα αξιολογημένα προγράμματα σπουδών στα ναυτιλιακά, αξιολογημένο πτυχίο νομικής και μάστερ στο ναυτικό δίκαιο. Πρωτοπόρο το Πανεπιστήμιο και στον τομέα της υγείας, καθώς στη Σχολή Επιστημών Υγείας λειτουργεί το πρώτο τμήμα φαρμακευτικής στην Κύπρο, προσφέροντας το αντίστοιχο αξιολογημένο πρόγραμμα σπουδών. Η Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, με αποφύτους να στελεχώνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη διαφήμιση και τον πολιτισμό, με πάνω από 100 βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, είναι η πιο γνωστή και καταξιωμένη σχολή στον χώρο της. Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών, εκτός από τα πτυχία προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης, ψυχολογίας και κοινωνικής εργασίας, προσφέρει σύγχρονα και εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα εχμής. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στηρίζει και καθοδηγεί τους φοιτητές του από την πρώτη μέρα στο Πανεπιστήμιο μέχρι και την ημέρα της αποφύτισής τους, ενώ είναι δίπλα τους ενεργά και μετά, στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους. Η συνειδητή ευθύνη που φέρει το Πανεπιστήμιο για τον κάθε νέο άνθρωπο που το εμπιστεύεται για την εκπαίδευσή του είναι που διαμόρφωσε την φοιτητοκεντρική του φιλοσοφία. Μια φιλοσοφία που εκφράζεται έμπρακτα μέσα από κάθε λειτουργία. Με συμμετοχή σε πάνω από 100 ερευνητικά προγράμματα εξωτερικής χρηματοδότησης, το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ αναδεικνύεται και με αυτόν τον τρόπο σαν ένας απόλυτα αξιόπιστος εταίρος στους πιο απαιτητικούς τομείς σε ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσια. Οι συνεχείς ερευνητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου φέρνουν τους φοιτητές μας σε άμεση επαφή με την επιστημονική πρωτοπορία, αφορούν σε όλους τους τομείς σπουδών και συνεισφέρουν στη γενικότερη παραγωγή της έρευνας στην Κύπρο. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, πέρα από τον αυστηρά ακαδημαϊκό του ρόλο, είναι ανοιχτό τόσο στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα της χώρας, όσο και στην κοινωνία των πολιτών. Με πλήθος διαλέξεων και εμβληματικών εκδηλώσεων κάθε χρόνο, προσφέρει τη δυνατότητα στο κοινό να έρθει σε επαφή με κορυφαίους ειδικούς διαφορετικών τομέων που μεταφέρουν τη γνώση τους. Η σπονδυλική στήλη του Πανεπιστημίου Φρέντερικ είναι οι άνθρωποι του. Στην κορυφή, οι ακαδημαϊκοί του δάσκαλοι, σημαντικοί επιστήμονες, πολύ συχνά με πλούσια εμπειρία από κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα του πλανήτη. Με δημοσιεύσεις και επιστημονικό έργο καθοδηγούν τους φοιτητές μας βήμα-βήμα στη γνώση, την επιστημονική και επαγγελματική αρτιότητα και στην αυτοπεποίθηση για να συνεχίσουν την διαδρομή τους με την επιτυχία που τους αξίζει. Αγγλώντας δύναμη από το όραμα του ιδρυτή του και προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, Μιχάλη Φρυδερίκου, ένα όραμα που μοιράστηκε με τον αείμνηστο αδερφό του, Θωμά Φρυδερίκου. Μαζί ξεκίνησαν το 1965 έχοντας κατά νου τη δημιουργία ενός ζωντανού εκπαιδευτικού οργανισμού που θα φέρει την παιδεία, τις επιστήμες, την κατάρτιση στην πρώτη γραμμή σε διαρκή συγχρονισμό με την υπόλοιπη Ευρώπη και τα μεγάλα πανεπιστημιακά κέντρα του κόσμου. Έτσι έφτασε εδώ το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Έτσι θα συνεχίσει, προσφέροντας πάντα εκπαίδευση υψηλότατου επίπεδου, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Όλα αρχίζουν με ένα όνειρο, μια ιδέα, ένα στόχο. Και συνεχίζουν εδώ, σε μια αίθουσα, σε ένα εργαστήριο, σε ένα στούντιο. Μαζί με αυτούς που θα σταθούν δίπλα σου.
που θα πιστέψουν σε σένα περισσότερο και από εσένα. Μέχρι τη δική σου επιτυχία. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Όλα αρχίζουν εδώ. The journey to my success. Μάθετε περισσότερα στο www.frederick.ac.cy. Μάθετε περισσότερα στο www.frederick.ac.cy. Που είδατε ήταν το πιο πρόσφατο, τον Ιούνιο στις 28, που έγινε την τελετή αποφύτησης. Συνήθως την... Ναι, το κάνουμε στο στάδιο Γκάσιμπι, είναι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, είχαμε 5.000 κόσμο. Και
Ομολογώ από την εμπειρία μου, αυτή είναι η πιο συγκινητική στιγμή των γονιών που βλέπουν το παιδί τους εκείνη την ώρα να παίρνουν το πτυχίο. Λοιπόν, όσον αφορά τα μεταπτυχιακά, με έχει καλύψει ο πρόεδρος, ο κύριος Νούλας. Θα τα δούμε στη συνέχεια, εν τροχάδι, να περάσουμε στα προπτυχιακά προγράμματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Έχουμε 5 σχολές. Όπως βλέπετε στην πρώτη εικόνα μας, το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ έχει συνάψει μία είδους συνεργασία με την εταιρεία UNICERT, η οποία αντιπροσωπεύει το Πανεπιστήμιο σε όλη την Ελλάδα και γενικότερα στα Βαλκάνια. Πάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη Σεντροχάδη. Το 1965, το Φρέντερικ είχε ιδρυθεί σαν τεχνική και οικονομική σχολή Λευκωσίας Φρεντερίκου με 1502 μαθητές. Το 1977 έγινε το Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το 1987 ανακοινώθηκε το Frederick Institute of Technology, το οποίο ήταν κολεγιακού επίπεδου και το παράρτημα στη Λεμεσό. Το 1995 το Frederick το ερευνητικό κέντρο, ήταν το πρώτο πρότυπο ερευνητικό κέντρο και το 2007 έγινε η ίδρυση του Πανεπιστημίου κατόπιν της αξιολόγησης του Υπουργικού Συμβουλίου και ήταν το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστημίο που πήρε την άδεια λειτουργίας του. Και πήρε άδεια λειτουργίας το μοναδικό σε δύο διαφορετικές πόλεις, τη Λευκωσία και τη Λεμεσό. Και από τα ιδιωτικά και από τα κρατικά είναι το μόνο που έχει δύο κάμπους. Αξιολόγησης και κατοχύρωσης. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ δίνει μεγάλη έμφαση στις αξιολογήσεις των προγραμμάτων. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί οι οποίοι εντελεχώς έρχονται στο Πανεπιστήμιο και κάνουν έρευνες, ελέγχουν όλα τα προγράμματα για να δώσουν τη διαπίστευση τους σε όποιον πρόγραμμα θα προσφερθεί. Επίσης να επισημάνω ότι όλα τα προγράμματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο είναι όλα αναγνωρισμένα, ομοταγές προς τα ελληνικά ΕΗ, είναι ισότιμα και εισάξια και το κυριότερο απ' όλα έχουν την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ της Ελλάδος. Εδώ βλέπουμε τα συγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, το κυρίως στήριο στη Λευκωσία, οι εγκαταστάσεις, η καινούργια πτέρυγα, το τμήμα της αρχιτεκτονικής το οποίο στεγάζεται μόνο του σε κάποιον άλλο μέρος εντός της Λευκωσίας, η βιβλιοθήκη και το ερευνητικό κέντρο. Εδώ να σημειώσουμε ότι το Πανεπιστήμιο ξοδεύει πάνω από 150.000 ευρώ ετησίως για καινούργια βιβλία, περιοδικά, όσον αφορά έρευνες και καινοτομία. Εδώ μπορεί ο κάθε φοιτητής με τη φοιτητική του κάρτα να προσέλθει στη βιβλιοθήκη και να δανειστεί οποιοδήποτε βιβλίο θέλει για να διαβάσει. Okay. Εδώ είναι το κτίριο μας στη Λεμεσό, η βιβλιοθήκη της Λεμεσού. Προχωρήσουμε. Μέρος των εργαστηρίων. Λοιπόν, να περάσουμε στα κριτήρια εισαγωγής. Τα προγράμματα πτυχιακού επίπεδου
Όλοι οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να φοιτήσουν σε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εγώ είμαι εναντίον το κύριε Νούλα των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Για τον απλούστατο λόγο, διότι μπορεί ένα παιδί να θέλει να σπουδάσει αρχιτεκτονική ή φαρμακευτική και την ημέρα των συγκεκριμένων εξετάσεων να μην μπορεί να αποδώσει και να χάσει για κάποια μόρια τη θέση και να του προσφέρουν μια θέση, ξέρω εγώ, ιχθυοκαλλιέργεια στην Κρήτη. Λοιπόν, όλοι όσοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούνται να έχουν θέση σε πανεπιστήμιο. Αυτό είναι η πολιτική στην Κύπρο. Γιατί εγώ θα σου δω, προσφέρω τη θέση στο πανεπιστήμιο, από εκεί και πέρα πρέπει να μου αποδείξεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις. Δηλαδή, εάν έχει μία αποτυχία στις Πανελλήνιες, δεν σημαίνει ότι χάθηκε ο κόσμος όλος. Υπάρχουν επιλογές, όπως είναι τα πανεπιστήμια στην Κύπρο. Θα σου δώσω τη θέση, αλλά παράλληλα να μου αποδείξεις ότι μπορεί να ανταπεξέλθεις σε αυτό που σου πρόσφερε. Υπάρχουν τα προγράμματα του πτυχιακού επίπεδου, προγράμματα μεταπτυχιακού επίπεδου. Σε όλα τα προγράμματα που προσφέρουμε προπτυχιακά υπάρχουν και μεταπτυχιακά και τα δοκτορά. Το σύστημα σπουδών έναν ακαδημαϊκό δεν χωρίζεται σε δύο σεμέστρες, είναι δύο εξάμηνοι. Το πρώτο ξεκινά τον Οκτώβριο με εξετάσεις τέλη Ιανουαρίου και το δεύτερο εξάμηνο ξεκινά αρχές Φεβρουαρίου με αρχές Ιουνίου με τελικές εξετάσεις. Οι σχολές και τα τμήματα προγράμματα σπουδών είναι 5 σχολές, 15 τμήματα, συγγνώμη τώρα είναι 17 τμήματα και 74 προγράμματα. Όλα τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου, όπως είχα πει προηγουμένως, είναι αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει τη μεγαλύτερη πολυτεχνική σχολή. Είναι η πρώτη στην Κύπρο. Έτσι, θα το πω στα κυπριακά του. Αν δεν φουμίσουμε το σπίτι μας, να πέσει να μας τσιλίσει. Ξέρετε τι είπα. Αν δεν φουμίσω το σπίτι μου, θα πέσει να με πλακώσει. Όμως, το Frederick επρόσφερε προγράμματα engineering και ήταν το μοναδικό που είχε αναγνώριση από τα τεχνικά επιμελητήρια. Στο τεχνικό επιμελητήριο καταθέσεις το πτυχίο σου και παίρνεις την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και το δικαίωμα υπογραφής. Τώρα, να σπουδάσω κάπου που να μην έχω άδεια υπογραφής, να κάνω τι το πτυχίο. Δεν αξίζει τίποτα. Θα κάνω τη δουλειά, να πηγαίνω σε ένα μοχή δικαίωμα υπογραφής που είναι μέλος στο ΤΕΕ, και να του πω υπόγραψε μου, και να μου πει πόσα θα πάρεις, 6.000. Θέλω τις 3. Γιατί θα βάλει την υπογραφή του. Εμείς είμαστε αναγνωρισμένοι και από τα ΤΕΕ της Κύπρου και από τα ΤΕΕ της Ελλάδος με την προϋπόθεση ότι αφού πάρουν το πτυχίο θα κάνουν ακόμη επιπρόσθετα ένα χρόνο σε μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών ούτως ώστε να γίνει η αντιστοιχεία όπως είναι το ΑΠΘ και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, να γίνει μέλος στο ΤΕΕ Ελλάδος. Λοιπόν, έχουμε το πτυχίο αρχιτεκτονικής, πολύ περήφανοι. Η καλύτερη σχολή αρχιτεκτονικής που υπάρχει στην Κύπρο. Εδώ υπάρχουν κάποια κριτήρια εισδοχής. Όταν κάποιος θέλει να μπει στην αρχιτεκτονική πρέπει να περάσει από κριτική επιτροπή, παρουσίαση πορτοφολίου, γενικό αναπολιτηρίου 17 και άνω και έχουμε τον πρόεδρο, τον ομότιμο πρόεδρο του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, τον κύριο Παναγιώτη Τουλιάτο, ο οποίος είναι 3 μέρες στην Κύπρο και 2 στην Ελλάδα. Δηλαδή περισσότερο χρόνο αφιερώνει στο Πανεπιστήμιο Frederick και πραγματικά σας λέω ότι το πρόγραμμα αρχιτεκτονικής που προσφέρει το Frederick είναι ακριβώς το ίδιο του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Υπάρχει πάρα πολύ καλή και σκληρή δουλειά, αλλά όταν φεύγετε από εκεί τους λέει, εγώ θέλω να είστε αρχιτέκτονες και όχι σχεδιάστες. Και το πτυχίο που προσφέρουμε είναι ο αρχιτέκτον μηχανικός. Έχω απόφοιτους και πήραν και την ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ της Ελλάδας και έγιναν μέλος του επιμελητήριου.
Έχουμε το πτυχίο του ηλεκτρολόγου μηχανικού με γενική κατεύθυνση ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συστήματα ενέργειας, το πτυχίο του πολιτικού μηχανικού, που είμαι και εγώ, γενική κατεύθυνση και αηφόρων δομημένων περιβάλλων γεωτεχνική πετρελαίου, το πτυχίο του επιμετρητή ποσοτήτων. Να σταθώ λίγο εδώ. Ο επιμετρητής ποσοτήτων δεν είναι διαδεδομένος στο χώρο, στον ελληνικό χώρο. Δεν ξέρω αν πολλοί γνωρίζετε το Quantity Survey. Ο επιμετρητής ποσοτήτων είναι ένα καινούριο πτυχίο, το οποίο είναι κάτι μεταξύ του αρχιτέκτονα και του πολιτικού μηχανικού. Εγώ το συστήνω ανεπιφύλακτα, αλλά εδώ ίσως τη δουλειά του επιμετρητή να την κάνει ο αρχιτέκτονας. Είναι αυτός ο οποίος θα κάνει estimate το κτίριο ή το project και τα valuation, ξέρει τις μονάδες ποσότητος, ξέρει ανά πάσα στιγμή τι τιμή έχουν τα υλικά στην αγορά και αυτό το ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αν θα πάρει κάποιος οργανισμός έναν συμβόλαιο της Ευρώπης, του λέει πρέπει να έχεις επιμετρητή ποσότητα. Εδώ δεν ξέρω, ακόμα δεν είναι πολύ διαδεδομένο. Έχω 2-3 φοιτητές εξ Ελλάδος μόνο που φοιτούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Υπάρχει το κουτουρού, το ξέρεις το κουτουρού. Το κουτουρού. Ναι. Η επιμέτρηση των πτυχίων όταν κάνανε τις αντιποροχές, οι τιμές και την πώληση που κάνανε ήταν κουτουρού. Το ξέρει ο οικονομολόγος. Τι είναι ο πρώτος του οικονομικού μυθυρίου. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε το πτυχίο του... Να μιλώ χωρίς το μικρόφωνο. Ακούγομαι έτσι. Λοιπόν, το πτυχίο του μηχανικού ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι το computer engineering στα αγγλικά, το πτυχίο της πληροφορικής, το πτυχίο του μηχανολόγου μηχανικού με γενική κατάσταση μηχανική υδρογοναθράκων. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο στους μηχανολόγους μηχανικούς. Οι μηχανολόγοι μηχανικοί αυτή τη στιγμή, το Πανεπιστήμιο έχει υπογράψει έναν πρωτόκολλο με τις εταιρείες εξόρυξης φυσικού αερίου στην Κύπρο. Αυτό που έχει κάνει ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Μ' ακούτε? Λοιπόν, ο πρόεδρος Αναστασιάδης στις εταιρείες οι οποίες έλαβαν μέρος στην εξόρυξη του φυσικού αερίου τους είχε βάλει κάποιους όρους. Δηλαδή το 80% των υπαλλήλων που θα εργοδοτηθούν θα είναι Κύπροι. Εμείς εκμεταλλευτήκαμε αυτό το γεγονός. Είχαμε πάει στην Νόπο, την Αμερικάνικη, την ΕΜΗ, την Ιταλική και την Total την Γαλλική που ήδη ξεκινήσαν να κάνουν εξόρυξη. Έχουμε υπογράψει πρωτόκολλο για να εργοδοτηθούν όλοι οι μηχανολόγοι, οι μηχανικοί που θα βγάζει το Πανεπιστήμιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Είναι μια σπουδή, όπως είπα και του φίλου μου, του Αντώνη έξω. Αντώνη, το συστήνω ανεπιφύλακτα γιατί είναι θέμα πλέον εργοδότησης. Δηλαδή να τελειώσει κάποιον το πράγμα πτυχίων και να ψάχνει δουλειά, ενώ εκεί έχει τη δουλειά στις πλατφόρμες, το οποίο θα δουλεύει μία εβδομάδα και μία εβδομάδα είναι off. Αυτοί έτσι δουλεύουν μόνο στις πλατφόρμες και με υψηλές αμοιβές. Λοιπόν, το πτυχίο του μηχανολόγου μηχανικών οχημάτων, τούτο που αντιπροσωπεύει ο κύριος Νούλας, ταχταίο. Ταχταίο, εμείς τα λέμε MOT στην Κύπρο, είναι που παίρνεις τα αυτοκίνητα σου, είναι τα ελέξουν αυτό, πρέπει να έχεις κάποια εξειδίκευση, κάποια ειδικότητα. Εδώ στο Πανεπιστήμιο παίρνουν το πτυχίο του μηχανολόγου μηχανικών οχημάτων και όχι μόνο για ταχταίο αλλά και γενικότερα με τις καινούργιες τεχνολογίες των αυτοκινήτων που βγαίνουν τώρα, ή έχει ABS, ή έχει τα sensor που βάζει στην όπιση, είναι του, αν βάζει το αυτοκίνητο σε ένα μηχανικό της ηλικίας μου, φυσικά δεν θα γνωρίζει να το φτιάξει. Αν πάει σε ένα νεαρό που έχει τη. Πώς το λέτε εσείς το, εδώ, το σκουλούκι λέμε εμείς στην Κύπρο, να μάθει, αυτός είναι να σου φτιάξει με κλειστά μάτια. Γιατί έχει αυτή την νοοτροπία να ασχολείται με τα αυτοκίνητα. Να πάμε στην επόμενη. Πολυτεχνική σχολή, είναι κάποιες φωτογραφίες, παρακαλώ. Εδώ είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Πάλι ο κύριος Νούλας είναι involved σε αυτά. Εδώ είναι κάποια designs τα οποία κάνω στην αρχιτεκτονική οι φοιτητές μας. Να περάσουμε στη Σχολή Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Υπάρχει το πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Υπάρχουν 5 διαφορετικά προγράμματα. Λογιστική, χρηματοοικονομικά, μάρκετινγκ, οικονομικά και οργάνωση και διοίκηση. Εδώ τα πρώτα 2 έτη είναι γενικής φυσεώς και από εκεί και πέρα επιλέγεις ένα από τα 5 στο 3ο και 4ο έτος για να πάρεις την εξειδίκευση σου. Υπάρχει το πτυχίο λογιστικής και χρηματοοικονομικών, το marketing και ψηφιακές τεχνολογίες, το πτυχίο των ναυτιλιακών σπουδών που είμαστε και οι μόνοι που έχουμε αυτό το πρόγραμμα και αναγνωρισμένο και εδρεύει περισσότερο στη Λεμεσό λόγω και του λιμανιού που έχουμε, και το πτυχίο νομικής με πρωτεργάτη τον κύριο, έφυγε ο νομικός μας, τον κύριο Καράκοσταν, ο δικός μας, ο κύριος Καράκοσταν, ο οποίος είναι στον Άριον Πάγων, είναι ένας από τους σχεδιαστές του προγράμματος μας. Οι καθηγητές που διδάσκουν στο νομική, οι περισσότεροι είναι εξ Ελλάδος και οι υπόλοιποι είναι Κύπροι. Εδώ θέλω να σταθώ και να αναφέρω ότι έχω απόφοιτους νομικής, οι οποίοι καταθέσαν τα χαρτιά τους στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και βγήκε η απόφαση ότι θα παρακαθίσουν μόνο σε 2 μαθήματα, όπως και των υπόλοιπων πανεπιστημίων. Να πω κάτι γι' αυτό. Τα μαθήματα που δίνουν εδώ στο Δικηγορικό Σύλλογο, σε οποιοδήποτε, σε κάθε πόλη, είναι αυτά που διδάσκονται εκεί, στο ελληνικό δίκαιο, και είναι εύκολο, δεν έχουν τη δυσκολία, όπως και στη φαρμακευτική παρακάτω που θα σας πει, για το λόγο ότι το να πάρεις την άδεια εξασκής επαγγέλματος για τη νομική και τη φαρμακευτική, θα πρέπει να δώσεις κάποια μαθήματα. Παλιά στη φαρμακευτική δίνανε 9 μαθήματα, τώρα γίνανε 5 για την Ελλάδα, και είναι στην Κύπρο 3 και φεύγουν όλοι οι Έλληνες και πάνε και παίρνουν άδεια εξασκής επαγγέλματος από την Κύπρο. Πάμε στη Σχολή Τεχνών Επικοινωνίας και Πολιτισμικών Σπουδών. Είναι το πτυχίο των γραφικών τεχνών και διαφημιστικού σχεδίου. Εδώ το Πανεπιστήμιο και οι φοιτητές του έχουν κερδίσει πάνω από 120 βραβεία πανκύπριας και παγκόσμιας εμβέλειας. Τα φιλμάκια που είχαμε δει προηγουμένως είναι δημιούργημα των φοιτητών μας. Υπάρχει το πτυχίο σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, το interior design το λεγόμενο, το πτυχίο σχεδιασμού μόδας και εικόνας που μόνο το Πανεπιστημίο Φρέντερικ προσφέρει αυτό το πρόγραμμα, το πτυχίο στην οπτιακουστική επικοινωνία και το πτυχίο στην δημοσιογραφία. Αυτά είναι όλα στην ελληνική γλώσσα. Εδώ το πτυχίο στην δημοσιογραφία το Πανεπιστήμιο προσφέρει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Είναι το FRED TV, όπως το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, το ονομάσαμε FRED TV, είναι το όνομα του ιδιοκτήτη. Και το ράδιο Φρέντερικ, το οποίο εκπέμπουν 24 ώρες το 24. Εδώ με μεγάλη περηφάνεια, αν είδατε την παρουσιάστρια στην τελετή αποφύτησης, είναι Ελληνίδα, τη Θεσσαλονίκη. Είναι, όπως λέμε, η Μενεγάκη της Ελλάδος. Αυτή είναι η Vivian Canary και έχει πάρει το πτυχίο της τον Ιούνιο στη δημοσιογραφία. Το 95% όλων των παρουσιαστών, όσοι ασχολούνται με κάμερα, είτε είναι πίσω από τις κάμερες, είναι απόφοιτοι του Φρέντερικ. Γιατί υπάρχει και τα εργαστήρια και ο τηλεοπτικός σταθμός που παράλληλα με τα θεωρητικά έχουν και την πρακτική τους και είναι έτοιμοι στην αγορά για εργοδότηση. Πάμε παρακάτω. Σχολή Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών, το πτυχίο του δασκάλου που όλοι έχετε ακουστά, και άκουσα ότι φέτος η βαθμολογία έχει πέσει 9 κόμμα κάτι. Ναι. Ανέβηκε. Το πτυχίο του νηπιαγωγού, το πτυχίο της κοινωνικής εργασίας και πτυχίο ψυχολογίας. Και αυτά είναι ελληνόφωνα, είναι τετραετής ο κύκλος σπουδών και αναγνωρισμένο. Να περάσουμε στη Σχολή Επιστημών Υγείας, το δίπλωμα φαρμακευτικής, το οποίο είναι πενταετές ο κύκλος σπουδών, και το πτυχίο νοσηλευτικής. Να μείνουμε λίγο στη φαρμακευτική. Η φαρμακευτική είναι το πρώτο πρόγραμμα φαρμακευτικής που εισήχθη στην Κύπρο.
Και εδώ θα πω και κάτι το οποίο να μην παρεξηγηθώ. Ορισμένα από τα πανεπιστήμια της Κύπρου έβγαιναν και έλεγαν «Εμείς έχουμε φαρμακευτική». Όλοι έχουν φαρμακευτική. Το Φρέτερικ ήταν το μόνο το οποίο επήρε έγκριση από το ΔΟΑΤΑ της Ελλάδος χωρίς παρεκκλήσεις ούτε αστερίσκους. Τα δε υπόλοιπα πανεπιστήμια αγωνιζόντουσαν 2 χρόνια για να πάρουν άδεια από το ΔΟΑΤΑ όσον αφορά τη φαρμακευτική. Η φαρμακευτική έχει ειδικά κριτήρια εισοχής. Καταρχάς όλοι πρέπει να έχουν απολυτήριο λυκείου 17 και τουλάχιστον 3 από τα 4 μαθήματα 17 και άλλο. Ποια είναι αυτά τα 4 μαθήματα? Είναι μαθηματικά, φυσική, βιολογία και χημεία. Τώρα, αν μου πείτε, ξέρεις κύριε Κλειάρχε, ο γιος μου 16 έχει. Ναι, να μην δώσουμε την ευκαιρία του παιδιού. Υπάρχει και αυτή η επιλογή. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει ειδικά μαθήματα δωρεάν, είναι προπαρασκευαστικά μαθήματα για να βελτιώσουμε τους βαθμούς τους. Και κατ' επέκταση μπορεί να το δεχτεί το τμήμα. Υπάρχουν ιδιόκτητα, μοντέρνα εργαστήρια με πρωτεργάτη τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Κουρουνάκη, όσοι είναι φαρμακοποιοί, ίσως να τον είχαν και καθηγητή, του ΑΠΘ. Εδώ, ναι, ναι. Η φαρμακευτική το 5ο έτος, η πρακτική μέσα από τον Εράσμους. Ναι, ναι. Η φαρμακευτική είναι 5 χρόνια. Επειδή το 5ο έτος είναι πρακτική και επειδή σύμφωνα η Κύπρος είναι ξένο κράτος, δηλαδή ευρωπαϊκό κράτος, σύμφωνα μέσω του Εράσμους γίνεται η πρακτική στην Ελλάδα. Άρα μιλάμε στην Κύπρο για 4 χρόνια. Και το 5ο είναι δωρεάν. Ναι, και το 5ο δεν έχει δίδακτρα. Δεν έχει δίδακτρο. Τα μεταπτυχιακά να τα κάνουμε ένα τροχάδι, γιατί τα είπε ο κύριος Λούλας προηγουμένως. Είναι Σχολή Νομικής και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διοίκηση Επιχειρήσεων το λεγόμενο MBA με κατευθύνσεις δημόσια διοίκηση, στρατηγικό μάρκετινγκ, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, διεθνές εμπόριο, ναυτιλιακή διοίκηση, ναυτικό δίκαιο και διοίκηση υπηρεσιών και μονάδων υγείας. Η Πολυτεχνική Σχολή έχει τη διασφάλιση ποιότητας με κατεύθυνση παραγωγή και υπηρεσίες. Η Σχολή Επιστημών Υγείας, τη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας. Να περάσουμε. Λοιπόν, τα βασικά χαρακτηριστικά των μεταπτυχιακών προγραμμάτων τι είναι? Είναι η αναγνώριση που έχουμε από τον ΔΟΑΤΑ. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών, τα οποία είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δίδακτρα μας, τα οποία έχουμε τα πιο χαμηλά δίδακτρα από όλα τα πανεπιστήμια, είτε είναι προπτυχιακά είτε είναι μεταπτυχιακά. Προσφέρουμε δίδακτρα έως και 34 δόσεις. Η διδασκαλία είναι από καταξιωμένους Έλληνας ακαδημαϊκούς καθηγητές δημοσίων πανεπιστημίων. Τα μαθήματα γίνονται στην ελληνική γλώσσα και εκεί που πρέπει γίνεται μάθημα αγγλικών. Οι εξετάσεις διεξάγονται και στους 52 νομούς της Ελλάδος. Αυτό είναι ένα advantage που έχει το Πανεπιστήμιο μας και δεν το έχει κανένας άλλος κατόπιν ενεργειών του κυρίου Νούλα. Έχουμε πάρει από αξιολογημένα κέντρα, διότι όλα τα κέντρα που κάθονται στις εξετάσεις είναι όλα αξιολογημένα και πιστοποιημένα. Και οι εξετάσεις γίνονται στο χώρο που είστε, δηλαδή στη Βέρεια, στο κέντρο διαβίου μάθησης του κυρίου ΕΣΟΕ, του κυρίου Ζαφύρη και της ΕΤ. Περιορίζουμε τα έξοδα. Και όπως έχω πει, έχουμε και τα πιο προσιτά δίδακτρα. Να πω κάτι γι' αυτό. Ναι. Τα πανεπιστήμια τα οποία κάνουν εξετάσεις ή γίνονται οι παρακολουθήσεις εξ αποστάσεως, τα μεταπτυχιακά εννοώ πάντα, έχουν 2 χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η πλατφόρμα μέσα από την οποία παρακολουθούν και γράφουν εργασίες ή δίνουν εργασίες. Όταν πρόκειται να είναι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και να παρακολουθούν το εξ αποστάσεως, πάντα οι φοιτητές οι οποίοι είναι λίγο μεγαλύτεροι και δεν έχουν, εξοικειωθεί με την τεχνολογία, τους είναι δύσκολο να παρακολουθήσουν
ή να τοποθετήσουν εργασίες χωρίς να ρωτάνε. Άρα θα πρέπει να είναι στην πόλη τους. Όταν είναι στην πόλη τους, σημαίνει ότι θα πεταχτούν στο κέντρο να ρωτήσουν πώς μπαίνουν στην πλατφόρμα, αν έκαναν λάθος, αν έχουν δηλώσει το μάθημα, αν έχει ανεβεί η εργασία τους κλπ. Εμείς σαν εταιρεία, η UNICEF, έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο μεταξύ των πιστοποιημένων κέντρων, ώστε πρώτον τους δίνουμε δωρεάν την πιστοποίηση πληροφορικής, το λεγόμενο ECDL, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ, και δεύτερον τους βοηθάμε ώστε να χρησιμοποιούν και να λειτουργούν στην πλατφόρμα παρακολούθηση των εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών. Ενώ αυτό που σας το λέω τώρα θεωρείται εύκολο, δεν είναι εύκολο, θα πρέπει κάποιος να εξοικειωθεί για να μπορεί να παρακολουθήσει, γιατί τα μεταπτυχιακά ναι μεν είναι εύκολα, ναι μεν είναι στο σπίτι σου, αλλά όχι τόσο εύκολα. Είναι ένα, δεν πάει να είναι ένα μεταπτυχιακό. Και επειδή το Φρέντερι πιστεύει στην εκπαίδευση και στην ποιότητα της εκπαίδευσης, τα μεταπτυχιακά δεν είναι αυτό που λέω εγώ μερικές φορές, κουκουρούκου. Και δεν σας κρύβω βέβαια ότι ο πρώτος που έφερε τα μεταπτυχιακά φυλάκου ηλά από την Ιταλία ήμουν εγώ. Οι πρώτες πιστοποιήσεις μεταπτυχιακών εξ αποστάσεως που γίνανε, δηλαδή τα εξ αποστάσεως τότε γινότανε 15 μέρες τα Χριστούγεννα, 15 το Πάσχα και ένα μήνα το καλοκαίρι. Και ήταν πρώτο επίπεδο και ήταν δύο εξάμενα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν αναγνωρίζονται. Δηλαδή, θέλω να πω στην πόλη σας, μπορείτε εύκολα να τελειώσετε ένα μεταπτυχιακό χωρίς να κουραστείτε και χωρίς να έχετε υπέρμετρο κόστος στην έννοια της μετακίνησης. Ένα από τα σημαντικότερα είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Πανεπιστημίου. Είτε είναι φοιτητές προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών, το Πανεπιστήμιο τους βοηθά με τον αλφαβήτα τρόπο. Δεν είναι... Καταρχάς τους προσφωνούν τους φοιτητές στο νησί με τον μικρό τους. Οι φοιτητές είναι φίλοι με τους καθηγητές. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Να έχεις τον καθηγητή να κάθεις στην καφετέρια μαζί σου και να συζητάς. Να μιλάς και από το ποδόσφαιρο, πού πήγες χθες το βράδυ, τι έφαγες, αλλά το μάθημα είναι μάθημα. Αυτό είναι ένα κίνητρο προς το φοιτητή, δηλαδή, ξέρεις, Χαράλαμπε, δεν μου έγραψες καλά στο γραπτό. Κατά τη διάρκεια μου πίνουν το καφεδάκι τους. Μα κύριε, δεν μου έγραψες καλά. Για να σου βελτιώσω ο βαθμός σου, να μου κάνεις μια έξτρα εργασία. Να την ελέξω, να σε βελτιώσω. Αυτά δεν συμβαίνουν σε πολλά πανεπιστήμια. Δηλαδή υπάρχει κίνητρο προς το φοιτητή. Ο ανταγωνισμός στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Το πανεπιστήμιο το δικό μας, όπως έχω πει, έχει τα πιο χαμηλά διδάκτρα. Εκεί βλέπετε μία στατιστική που έχουμε κάνει, αγγίζει το ποσό των 7.000 κατά μέσον όρο. Έχουμε τους πιο λίγους φοιτητές μέσα στα τμήματα. Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είναι περιορισμένος αριθμός ατόμων ετησίως. Εμείς μπορούμε να πάρουμε όποιους θέλουμε. Ιδιωτικά κολέγια, το κόστος των κολεγίων αγγίζεται σε 7.000. Εμένα τα προπτυχιακά και είναι πανεπιστημιακού επίπεδου και είναι αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ, είναι πολύ πιο φθηνότερο. Και ανακοίνωσε ο κύριος Νούλας τώρα ότι θα υπάρξει μία περαιτέρω μείωση για τους συγκεκριμένους οι οποίοι θα κάνουν εγγραφή σήμερα. Αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτου. Εγώ δεν μιλάω. Λοιπόν, ελαφρώς υψηλότερο κόστος από τα ιδιωτικά κυπριακά πανεπιστήμια, περιορισμένο δίκτυο κέντρων ενημέρωσης, εξετάσεις μόνο σε 3 ή 4 πόλεις, αυτά τα προσφέρουν τα υπόλοιπα πανεπιστήμια. Και προβλήματα με τον ΔΟΤΑ. Εγώ προκαλώ οποιονδήποτε να πιάσει οποιοδήποτε πρόγραμμα του δικού μου πανεπιστημίου και να τηλεφωνήσει στον ΔΟΤΑ και να του πει αυτό το πρόγραμμα που προσφέρει το Φρέντερικ είναι αναγνωρισμένο. Για να δούμε τι απάντηση θα πάρω. Η παραπληροφόρηση είναι το χειρότερο πράγμα στον κόσμο. Το να βλέπεις τον άλλο στα μάτια, θα τον βλέπεις και μεθαύριο και μετά από ένα χρόνο.
Αν του πεις ψέματα, πάλι να πω κυπριακά. Η κούζα πάει πολλές φορές στη βρύση, αλλά μια ώρα που να σπάσει, θα την βρούμε να την κολλήσουμε. Η στάμνα πάει πάρα πολύ στη βρύση, αλλά άμα σπάσει μια φορά, τέλειωσε. Γι' αυτό προτιμώ εγώ να σας βλέπω στα μάτια, γιατί να ξανάρθω στη Βέρεια και να μπείτε κλειάρχε, θυμάσαι που ήρθε έτσι μας έλεγε ψέματα, πάρτε τώρα. Έτσι θέλω εγώ, θέλω να μου πείτε, γεια σου κλειάρχε μου, έλα πιούμε καφέ, γιατί ό,τι μας είπες ισχύει. Διαδικασία εγγραφής, όλοι ξέρουμε, θέλουμε συμπληρωμένη ένταση, είναι απολυτήριο λυκείου, να είναι επικυρωμένα, φωτοτυπία, ταυτότητας ή διαβατηρίου, επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων, τυχείων, ταρά. Δύο φωτογραφίες, δύο συστατικές επιστολές, επιστολή ερευνητικών ενδιαφέροντων, βιογραφικό σημείωμα, αυτά όλα είναι για τα εξαποστάσεις. Το κόστος εξαποστάσεως των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι αυτά που βλέπετε στην οθόνη μας. Η αποπληρωμή γίνεται, όπως έχω πει, σε ίσες μηνιαίες δόσεις και μπορεί να φτάσει και μέχρι και τις 34, ανάλογα με το πόσο διάρκεια θέλετε να κάνετε τις σπουδές σας. Όλοι έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν στην Οικονομική Επιτροπή του Πανεπιστημίου για τυχόν μειώσεις διδάκτρων. Αντιλαμβάνομαι όλοι έχουμε τα προβλήματά μας και λόγω της οικονομικής κρίσης ίσως ορισμένοι μην μπορούν να ανταπεξέλθουν. Υπάρχει ένα κονδύλι του Πανεπιστημίου το οποίο διανέμεται σε ίσους φοιτητές, το διαιρούν ανάλογα με το πόσοι είναι. Πέρσι, για παράδειγμα, έδωσε το Πανεπιστήμιο 1.300.000 ευρώ σε υποτροφή. Να πάμε παρακάτω. Το κόστος διαζώσης των προπτυχιακών προγραμμάτων, όπως βλέπετε στην οθόνη σας, είναι 6.185, 6.100 το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο. Η αποπληρωμή γίνεται σε ίσμις μηνιαίες δόσεις. Παροχή υποτροφών, υποτροφιών και οικονομικής βοήθειας. Να πω κάτι για τη φαρμακευτική στο προπτυχιακό. Η έκπτωση που θα δώσουμε σήμερα θα είναι 4.900 το πρώτο έτος και 6.100 τα επόμενα χωρίς πληρωμή του πέμπτου. Πρώτο 4.900, δεύτερο 6.100, τρίτο 6.100, τέταρτο 6.100 και πέμπτο δωρεάν. Να με κρεμάσω. Λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο υπάρχουν και οι υποτροφίες οι οποίες είναι οι ακαδημαϊκές. Ανάλογα με τη βαθμολογία που παίρνει ο εκάστοτε φοιτητής, μειώνεται και αυτόματα τα δίδακτρά του. Υπάρχουν επίσης και οι αθλητικές υποτροφίες. Όσοι είναι αθλητές και αγωνίζονται σε ομάδες, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι βόλεϊ, είτε είναι φούτσαλ. Και συμπεριληφθούμε στις ομάδες του Πανεπιστημίου και αφού τους εγκρίνει ο γυμναστής, θα δικαιούνται να παίρνουν έξτρα υποτροφία αθλητική, η οποία δεν είναι και λίγη, πολλές φορές φτάνει και τα 1.500 ευρώ. Άλλες δραστηριότητες υπάρχουν οι φοιτητικοί ομίλοι που εκθράμουν οι φοιτητές μας σε διάφορες δραστηριότητες που κάνουν. Αυτό το είδαμε στο... Ναι, κάπου εδώ τελειώσαμε νωρίς. Λοιπόν... Σας κουράσαμε? Από ευγένεια. Λοιπόν, τώρα... Μια φορά μου στις Ινδίες... Έκανα παρουσίαση σε μια έξω... Όχι... Φαίνομαι... Μιλάω ενδικά όμως εγώ, γιατί έχω πάει πάνω από 17 φορές. Ήμουν στο Νέο Δελχή σε μια αίθουσα 500 άτομα. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα στην Ινδία, μιλούσα αγγλικά. Τους έκανα παρουσίαση. Εγώ δεν ξέρω ότι το
όχι, το, ότι το καταλαβαίνω στα ινδιανικά είναι. Μου κάναν το κεφάλι. Του λέω, do you understand what I say? Παναία μου, λέω που μέσα μου, μα ξαναταπώ τώρα από την αρχή. Και αρχίζω ξανά, δεν τα ξαναλέω. Και πάω δεύτερη φορά. Ρε, do you understand now? Έσας τα ξαναλέω. Μου πει, κινούσαν το κεφάλι μπαν. Λοιπόν, τώρα θα σας απαντήσουμε σε όποιες ερωτήσεις έχετε. Θέλουμε να βοηθήσουμε. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Δυνατότητες. Εσύ επειδή είσαι και απόφοιτος του Πανεπιστημίου, θα είσαι απόφοιτος του Πανεπιστημίου, ας έχεις και το priority. Συνήθως δεν παίρνουν πολλού στα διδακτορικά, παίρνουν γύρω στα 6 άτομα το σεμέστρο. Θα αιτηθείς, θα το δώσεις στον πρόεδρο του Πανεπιστημίου σου να συζητήσεις κιόλας μαζί της, του σχολή σου και να ξέρεις ότι έχεις το priority, γιατί είσαι ready μεταπτυχιακός φοιτητής. Και ας συστήσω κι εγώ. Ναι. Μα είπαμε τα τόσο καλά, Σιώ. Ναι. Κάποιος ερώτηση. Και εγώ ευχαριστώ. Ξανά να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ζαφίρη και την Εύα για τη φιλοξενία τους και εσάς όλους που μας ακούσετε υπομονετικά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.